Κύριε Γκίγα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κασέλη. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα πρέπει να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας για να συζητήσουμε ένα θέμα του κτέλ Ιωαννίνων που προέκυψε τώρα τελευταία στην περιοχή του Ποβονίου και είναι και η πρώτη φορά που είσαστε τηλεφωνικά μαζί μας. Και εγώ χαίρομαι που είμαι πρώτη φορά τηλεφωνικά μαζί σας, αν και δεν βρισκόμαστε και ευχάριστο θέμα. Έτσι, για την περιοχή μας. Εντάξει, αυτό θα είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε παρακάτω και θα δούμε ποια είναι τα ευχάριστα, ποια είναι τα δυσάρεστα, τι μπορεί να γίνει. Συγκεκριμένα, κύριε Πρόεδρε, αναφέρομαι στη διακοπή ενός δρομολογίου προς τα χωριά Κτίσματα, Χαραυγή, Καστάνια, Αγία Μαρίνα. Και για να γίνω πιο σαφής, να μας καταλάβουν και αυτοί που θα μας ακούσουν, τα δρομολόγια λεωφορείων ήταν δύο φορές τη βδομάδα. Ένα τη Δευτέρα και το δεύτερο την Παρασκευή. Τώρα λοιπόν διακόπηκε το δρομολόγιο της Παρασκευής. Πείτε μας τους λόγους που σας οδήγησαν σε αυτή την ενέργεια. Λοιπόν, θα πω το εξής, ότι τα δρομολόγια του κτέλ Ιωαννίνων σύμφωνα με τους νόμους και τις υπουργικές αποφάσεις χαρακτηρίζονται σε χειμερινά και θερινά. Ναι. Επιτοπλίστοντας στα χωριά και στα ενδονομαρχιακά δρομολόγια, το κτέλ Ιωαννίνων λόγω του καλοκαιριού και της θερινής περίοδου δρομολογεί περισσότερα δρομολόγια από ό,τι είναι στη χειμερινή περίοδο. Ναι. Διότι οι εταιροδημότες που έρχονται στο νομό μας επισκέπτονται περισσότερο τα χωριά τους την καλοκαιρινή περίοδο. Έτσι ώστε να εξυπηρετήσουμε και τους εταιροδημότες μας οι οποίοι έρχονται στα χωριά. Το χειμώνα τα χωριά, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και λόγω της αστιφιλίας που έχει υπάρξει των προηγούμενων χρόνων, όλος ο πληθυσμός τουλάχιστον στην περιφερειακή ενότητα στα Γιάννενα, του νομού Ιωαννίνων, έχει έρθει λόγω της αστιφιλίας στην πόλη μας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα κριτικά μας χωριά και δει τα απογόνια, γιατί και εγώ είμαι απογονήσιος. Έτσι, να έχει... Από το Δελβινάκι, από ό,τι ξέρω. Από έτσι. Το Δελβινάκι, ακριβώς. Ναι. Να έχει μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, δεν κατοικούν πάρα πολλοί άνθρωποι στα κριτικά μας χωριά. Το κτέλ Ιωαννίνων, εμπροκειμένου, στο συγκεκριμένο δρομολόγιο που αναφέρεται, το οποίο δυστυχώς για μένα μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει ποτέ, καμία όχληση για αυτό το πράγμα, ότι για αυτή την περικοπή, δεν το γνώριζα ούτε από τους κατοίκους, ούτε από τον Δήμαρχο είχα κάποια τέτοια ενόχληση. Προσέξτε κύριε Πρόεδρε, σε εμάς έχει έρθει, για να ξεκινήσουμε αυτές τις συνεντεύξεις, έχει έρθει επώνυμη καταγγελία, έτσι, από κάτοικο. Δεν αμφιβάλλω, όχι, δεν αμφιβάλλω. Και ο οποίος κάτοικος αντιπροσωπεύει και αδελφότητα χωριού. Ναι. Δεν ξέρω εγώ. Όχι, προφανώς, όχι. Ναι. Δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχει κάποια καταγγελία και είναι και επώνυμη. Προφανώς και υπάρχει. Έτσι. Δεν ξυπνήσατε προς το. Και προσέξτε, η καταγγελία δεν γίνεται με την έννοια ότι βάλλονται κατά του κτέλ με τρόπο. Καταλάβατε, ας πούμε. Δεν το λέω υπό αυτή την έννοια. Ναι, ναι. Έτσι, δεν το λέω καταγγελτικά. Το λέω με την έννοια ότι κι εγώ εξυπλάγει, γιατί δεν το γνώριζα. Ναι. Ότι υπάρχει κάτι τέτοιου είδους. Ναι. Έτσι ώστε να μπορέσω να δω τι συνέβη στο συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Και εγώ τυχαία το διάβασα σε ένα site. Ναι. Έτσι. Ναι. Ως υπηρεσία και ως κτέλ και εγώ ως πρόεδρος, είτε η γραμματεία του κτέλ δεν γνώριζε κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή είναι η πρώτη καταγγελία που σας γίνεται, ας πούμε, όχι, από πλευράς μας. Προφανώς και, δεν είναι, προφανώς και δεν είναι, γιατί την προηγούμενη Παρασκευή το διάβασα τυχαία σε ένα site. Ναι. Σε ένα site. Έτσι. Ναι. Άρα γνώριζα το θέμα τους, γνώριζα ότι κάτι υπήρξε στο συγκεκριμένο θέμα. Αλλά ούτε από τον Δήμαρχο της περιοχής, ούτε από κάποιον επώνυμο κάτοικο της περιοχής μου ήρθε κάποια καταγγελία σε μένα στην υπηρεσία μου. Αυτό εννοώ. Ναι. Λοιπόν, σήμερα το γνωρίζω. Προφανώς και το γνωρίζω και το γνωρίζω για την Παρασκευή. Ναι. Τώρα στην δεν είναι όμως εκεί το ζήτημα. Εν προκειμένου, μπράβο, το δρομολόγιο, για ποιο λόγο, δηλαδή τι έκανε το κτέλ να το διακόψει. Το δρομολόγιο, κύριε Καψάλη, είναι το εξής. Δεν έχει πληρότητα. Ναι. Δυστυχώς οι κάτοικοι των απομακρυσμένων χωριών αυτών δεν υπάρχει καμία πληρότητα. Αυτό είναι όντως αλήθεια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε. Και το κτέλ Ιωαννίνων στα χωριά τα ακριτικά, τα οποία δεν πρέπει να. Εκ του νόμου να υπάρχει καν δρομολόγιο, τι κάνει. Σε αυτά τα ακριτικά χωριά βάζει τουλάχιστον στη χειμερινή περίοδο ένα δρομολόγιο για την εξυπηρέτηση, είτε για να πηγαίνει το ταχυδρομείο. Σήμερα το ταχυδρομείο, είτε το ψωμί. Το ζήτημα είναι ότι μας λένε ότι κατά τη χειμερινή περίοδο τα δρομολόγια ήταν δύο και τώρα έγινε αυτή η αποκοπή ενός δρομολογίου. Ήταν δύο, πραγματικότητα είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Ήταν δύο τα δρομολόγια, αλλά δεν εκπειρούσαν να είναι δύο. Διότι κάτι και είναι μηδαμινή. Αυτό κύριε Πρόεδρε, πραγματικά το καταλαβαίνω. Σωστό το κατανοούμε και ξέρετε, κάποια στιγμή τα λεωφορεία το γνωρίζετε πολύ καλά. Κύριε Καψάλη, θέλω να σας πω ένα πράγμα. Το κτέλ Ιωαννίνων,
Όταν το 2000 κάηκε η Αγία Μαρίνα, ναι, το ΚΤΕΛ συνέβαλε χρηματικά στην ανοικοδόμηση, ως χορηγός στην ανοικοδόμηση της Αγίας Μαρίνας. Ναι. Δηλαδή εμείς επιθυμούμε να υπάρχουν κάτοικοι. Η δουλειά μας είναι να μεταφέρουμε επιβάτες και να πηγαίνουμε στα χωριά μας. Ξέρετε, πηγαίνουμε γιατί αυτή είναι και η δουλειά μας. Σίγουρα, κύριε Πρόεδρε, το ζήτημα είναι ότι και αυτοί οι εναπομείναντες κάτοικοι βλέπουν το λεωφορείο και πραγματικά τονώνονται και ηθικά. Βλέπουν ένα μέσο να πηγαίνει στο χωριό του. Και πηγαίνει όμως. Έτσι. Η πραγματικότητα... Και δεν είναι μόνο αυτό. Πέραν το ότι αυτό είπατε προηγουμένως, ότι μεταφέρει κάποια εφόδια ψωμί ή οτιδήποτε άλλο, μεταφέρει και φάρμακα από τα Γιάννα προς τα χωριά αυτά. Έτσι ακριβώς. Γιατί η τρίτη ηλικία πλέον το. Φάρμακα ψωμί. Έτσι. Δηλαδή το οποίο έτσι, πρέπει να μην του στερούμε του ανθρώπου. Ναι. Και το κυριότερο είναι πιο πολύ τα φάρμακα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κίτα, ξέρετε ότι. Δίκιο, και πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Ναι. Διότι μπορεί να μην υπάρχει κανένα κάτοικο στην περιοχή ή να μην ταξιδεύουν οι άνθρωποι λόγω τη χειμερινή περίοδου. Μα είναι και ελάχιστη, κύριε Κίκα. Είναι ελάχιστη, όπως του λέτε. Η Αγία Μαρίνα ήξερε εγώ 15 μόνιμους, η Καστάνια η Χαραβιά άλλους 15. Μπράβο. Μόνο τα κτίσματα είναι που κινούνται κάπως πιο πολύ. Με τα κτίσματα εξυπηρετούνται σε τακτική γραμμή, γιατί στα 500 μέτρα έχει τακτική συγκοινωνία 7 δρομολόγια ημερησίους. Τώρα ένα γυροντάκι, άμα δεν έχει κάποιο συγκοινωνιακό μέσο να πάει στην ανταπόκριση στη λεωφόρο. Στα 200 μέτρα, 300 από το χωριό, ναι, έχει στάση που ταξιδεύουν σε καθημερινή βάση με 10, με 10 δρομολόγια. Προς Κακαβιά. Προς Κακαβιά. Σας λέω όμως ένα πράγμα. Ναι. Σας λέω το εξής. Δεν είναι μόνο η Κακαβιά, είναι και το Δελφινάκι. Είναι πολλά δρομολόγια που διέρχονται από τον άξονα αυτό. Ναι. Σας λέω όμως κάτι. Δεν είναι το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι όχι, γιατί τα απομακρυσμένα χωριά, όπως είναι η Χαραυγή, όπως είναι το. Καστάνια, Αγία. Είναι αυτά τα συγκεκριμένα χωριά τα οποία. Η Αγία Μαρίνα. Είναι πάνω στο ορεινό. Έτσι, υπάρχουν πολλά. Είναι το Ξηρόβαλτος. Ναι. Είναι κάτοικοι που αυτή τη στιγμή ταξιδεύουν μία φορά την εβδομάδα. Το Μαυρόπουλο είναι πολλά χωριά. Ναι. Τα Γιάννενα έχει 300 τόσα χωριά, κύριε Καψάκη. Ναι. Από τα οποία το 80% με 90, το 80% 90% των χωριών μας είναι ακριτικά, δύσβατα, ναι, και δεν έχουν πολλούς κατοίκους. Ναι. Η πραγματικότητα είναι ότι εμείς σαν κτέλιο Ανίνων προσπαθούμε να πάμε έστω και μία φορά την εβδομάδα, όχι για επιβάτες. Να πάμε τα φάρμακα, να πάμε το ψωμί και να είναι και αυτή η παρουσία ότι δεν υπάρχει εγκατάλειψη. Ναι. Εσείς, και αυτό το κάνουμε. Εσείς σαν ΚΤΕΛ, με ποιο τρόπο προτίθεστε να επαναλειτουργήσετε το δρομολόγιο αυτό? Εμείς είμαστε διατεθειμένοι, αν επιθυμεί και ο Δήμος, προβλέπονται εκ του νόμου να υπάρξουν συμβάσεις, ναι, του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα, ναι, έτσι ώστε να μπούμε σε μια διαδικασία όχι να αποκομίσει κέρδη, να βγάλουμε τα έξοδά μας και να το επαναφέρουμε. Σίγουρα, γιατί ένα λεωφορείο για να πάει τώρα στην Αγία Μαρίνα, από τα Γιάννα Αγία Μαρίνα και να γυρίσει, θέλει 200 ευρώ κάψιμα. Άμα κανείς πλάξει 10, 15 ευρώ, 20. Είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, όχι για να βγάλουμε χρήματα, τα έξοδά μας και να το επαναφέρουμε. Και θα έρθουμε σε μια συζήτηση το επόμενο χρονικό διάστημα και με τον Δήμαρχο να δούμε εάν επιθυμεί και ο Δήμαρχος και ο Δήμος. Και το ΚΤΕΛ είναι δεδομένο, σας το μεταφέρω εγώ εκ μέρους της διοικήσεως, ότι είναι διατεθειμένο να μπει σε μια αυτή τη διαδικασία. Άρα δηλαδή εσείς έχετε την πόρτα ανοιχτή σε όποιον φορέα, δημόσιο φορέα θέλει, να το πούμε έτσι, να χρηματοδοτήσει, ρε παιδάκι, να επιδοτήσει αυτή τη διαδικασία. Να επιδοτήσει. Να πούμε ότι να πάει μόνο να βγάλουμε τα έξοδα, όχι κέρδος του ΚΤΕΛ, έτσι ώστε να πάει κάποια στιγμή και το αυτοκίνητο. Ακόμα μια φορά την εβδομάδα. Εντάξει. Κύριε Κίκα, ειλικρινά σας ευχαριστώ. Ήταν μια συζήτηση που θα την ακούσουν οι υπογονείς των χωριών αυτών και πιστεύω θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Σας ξαναλέω πάλι, εκτιμούν το ότι τα λεωφορεία πηγαίνουν στα χωριά. Βλέπουν το λεωφορείο και το βλέπουν σαν σωτήρα τους. Το λέω και το εννοώ. Πραγματικά, θα το πω έτσι απλά, στεναχωρήθηκαν που είδαν το δρομολόγιο να διακόπτεται, γιατί είδαν τον σωτήρα της Παρασκευής να λείπει από το χωριό. Να μην ξεχνάνε οι υπογονήσιοι ότι και εγώ και από μάνα και από πατέρα είμαι υπογονήσιος. Και είναι καμάρι μου και η τιμή μου που είμαι από τον υπογόνο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κίκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Γεια σας.